Καλησπέρα σας. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους του Λίμπερ. Δηλαδή μιλάμε για τελευταία... Όχι από το Άμπελτον, από το Άρνεμ. Από το Άρνεμ. Γιατί δεν έχει προπόνηση το πρωί λόγω του φιλικού το απόγευμα. Mm-hmm. Και βρήκαμε την ευκαιρία λίγο να δούμε μια πόλη που την έχουμε μάθει απ' έξω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια εδώ έρχονταν η ομάδα. Τα τελευταία τρία πήγε λίγο προς τα κάτω στο Άμπελτον. Ναι, ωραίο το Άρνεμ. Γενικότερα ωραία η περιοχή. Βασικά παντού ίδια είναι και οι πόλεις είναι ίδιες. Αν εξαιρέσεις το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ. Πολλοί κόσμος, ποτάμια, ωραία καφέ, μαγαζιά. Και εκεί πολύ το ίδιο. Και εκεί. Ναι, παντού. Έτσι ελεύθερα είναι και εκεί. Τα πάντα. Τα πάντα. Ελεύθερα, παύλα περιορισμένα. Γιατί όσο ελεύθερα είναι, τόσο πολλή νομοθεσία υπάρχει που τηρείται. Αυτό είναι το παράπονο των Ολλανδών. Εσύ... Ότι έχουμε νόμους για όλα. Εσύ και τι ωραία πει... στην Ελλάδα που δεν έχετε νόμους για τίποτα. Εσύ έχει. Να ξέρεις. Εσύ έχεις πει ότι η καλύτερη είναι η Ουτρέχτη, έτσι δεν έχεις πει? Αυτή δεν αγαπάς? Ναι, Ουτρέχτη. Γιατί, αλλά και το Άρνεμ, εντάξει, είναι μια πόλη, έχει ζωή. Τι παραπάνω έχει από τις άλλες, δηλαδή που πας η Ουτρέχτη και σου αρέσει τόσο? Ναι, παραπάνω γιατί έχει περισσότερα ποτάμια εντός πόλης που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και παρκάδες με τους φίλους σου. Δεν τα έχουν χτίσει, δεν έχουν χτίσει εκεί πάνω τα ποτάμια, δεν τα εξαφανίσουνε από κάτω να τρέχουνε? Όχι. Ανοιχτά τα έχουν ακόμα. Αυτοκίνητο στο κέντρο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Περιμετρικά του κέντρου, όπου και να παρκάρεις, βλέπεις παρκόμετρο. Αν θες να το παρκάρεις κάπου free, θα το βάλεις στα 3 χιλιόμετρα και μετά ποδαράκι. Ναι. Αυτά είναι τα καλά. Όπως στην Ελλάδα δηλαδή. Όπως στην Ελλάδα. Ναι. Ο παίχτης τον οποίο θα ακούσουμε αύριο στο Λίμπερο, πρωτοκλασσάτος, ξένος ποδοσφαιριστής που μας έδωσε συνέντευξη, είπε ότι αποκτάω κακές συνήθειες γιατί όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου δεν σταματάω στη διάβαση. Και αυτό λέει είναι πρόβλημα. Όταν οδηγεί, δεν σταματάω στη διάβαση. Ναι. Έχω αρχίσει λέει, να μην σταματάω στην Ελλάδα και αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ επειδή τα τελευταία χρόνια σταματάω 9 στις 10 περιπτώσεις. Σταματάσαι. Ναι, σταματάω και πολύ έντονα κιόλας. Μπράβο. Συνέχεια. Και τιμάει αυτό, μπράβο. Εγώ δεν σταματάω. Κοίταξε, ντράπηκα όταν στα ταξίδια που έκανα τα προηγούμενα χρόνια βλέποντας το τι γίνεται στις άλλες πόλεις, στις άλλες χώρες. Και ντράπηκα πραγματικά εγώ για μένα και τον εαυτό μου λέω το τι γίνεται στην Ελλάδα και ό,τι έκανα κι εγώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι ότι 9 στις 10 φορές δεν το πιστεύουν οι πεζοί ότι σταματάω. Με κοιτάνε. Σοκ, ναι, σοκ. Καναδιό έχουν έρθει να μαγκαλιάσουν. Καναδιό έρχονται να μαγκαλιάσουν. Ναι, κοιτάνε πινακίδα σίγουρα και καναδιό ήρθαν να μαγκαλιάσουν στο αυτοκίνητο που του άφησε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Τσολακιάδα. Τελειώσαμε τσολακιάδα. Δεν θα ξανασχοληθούμε. Τσολακιάδα έχουμε τελειώσει και μαζί την κάναμε την κουβέντα όταν πρωτοέσκασε το θέμα πριν από μία εβδομάδα ότι συμφωνήσαμε αμφότεροι ότι ας δούμε τι θα γίνει. Αν θα παίξει με τη Λεύσκη, αν θα παίξει και θα φύγει. Ούτε εγώ ούτε εσύ είπαμε ότι αφού το λέω πάω θα παραμείνει, στη σεζόν 22-23. Ήταν λίγο πολύ ξεκάθαρο ότι θα αποχωρήσει. Το θέμα ήταν πότε. Ναι. Και αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις ότι ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήθελε να κρατήσει τον Τσόλακ μέχρι να βρει αντικαταστάτη. Απλώς ήταν ένα παιχνίδι, εγώ έτσι το μεταφράζω, για να αναγκαστεί η Ρέντζερς να ανεβάσει λίγο την προσφορά της. Το λίγο είναι τόσο όσο να πιστεί ο ΠΑΟΚ το δώσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπιασε τα χρήματα που ήθελε. Κοντά στα 2,5 εκατομμύρια μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων θα πάει μεταγραφή στα 3 εκατομμύρια. Είναι τα χρήματα που ο ΠΑΟΚ έδωσε στη Ριέκα για να πάρει τον Τζόλακ. Αυτό ήθελε ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι το timing. Κανείς δεν λέει, δεν νομίζω να υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος ή οπαδός του ΠΑΟΚ ή ακόμα και μέλος της ομάδας που να λέει έπρεπε ο Τζόλακ να μείνει την φετινή σεζόν. Το θέμα που ενοχλεί τουλάχιστον εμένα είναι το timing. Όχι τόσο γιατί ο ΠΑΟΚ θα παίξει σήμερα χωρίς φορ. Αυτό εντάξει είναι μια κακή σύμπτωση, μια κακή συγκυρία γιατί ο Ολιβέρα είναι εκτός λόγω της μέσης. Είναι. Ο Τσόλακ. Εκτός είναι. Ξέρω... Ναι. Μέση ή πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά. Τώρα
Ορίστε. Μέση είπες. Στα πλευρά, στα πλευρά, στα πλευρά. Στα πλευρά. Γιατί Μέση για όταν ακούω εγώ και... χοροπηδάω. Ναι. Δικό μου το λάθος. τώρα δεν ξέρω αν ξύπνησε καλά σήμερα και του πιο Λουτσέσκου ρε συνέλθω να κάνει ένα κουράγιο για να μην παίξει φόρο ο Κριστιάνο Μπάτσι. Μπορεί να το δούμε και αυτό, αλλά με τα χθεσινά δεδομένα δεν περιμένουμε σήμερα τον Ολιβέιρα. Ο Ελ Καντουρί που δοκιμάστηκε εχθές σαν επιθετικός και το διασκέδασε και η ομάδα. Δηλαδή σε κάθε φάση πέτυχε ένα ωραίο γκολ και έλεγε ο Ίγκασον What a striker. Το διασκεδάζει και η ομάδα. Αλλά όσο το διασκεδάσανε, στο τέλος της προπόνησης, σταμάτησε ο Μαροκινός, έφτιανε το πρόσωπό του. Νέα φλάνση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχεις δει τη φωτογραφία που υπάρχει με το εξώφυλλο του. Την είδα. Φλάση και διάστρεμα. Ναι. Εντάξει, δεν. Είδα τα κορυφαία που έχω δει. Δεν έχω άλλα κουράγια. Πραγματικά τα έχω πει 100 φορές και το παραλαμβάνω ξανά. Δεν έχω κάτι με τον Μαροκινό τίποτα προσωπικό. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ούτε κανένας. Καλός ποδοσφαιριστής με ποιότητα, αλλά όταν τραυματίζεσαι κάθε μήνα και κάθε 1,5 μήνα, δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος για μια ομάδα. Γιατί δεν είσαι βοηθητικός ο 25ος του ρόστερ και τι έγινε, έχουμε άλλους. Είσαι ένας παίκτης που πάνω του υπολογίζει ο προπονητής, αλλά καλύτερα να υπολογίζει κάτι άλλο παρά στο Μαροκινό. Τον αφήνω απ' έξω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση για τον Ελ Καντουρί. Τι ερώτηση να έχω τώρα. Είναι κάτι παραπάνω από εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει, χωρίς να έχει ευθύνη, ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής. Δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Έχει ευθύνη για τη ζωή ενδεχομένως που κάνει, αν κάνει τη σωστή προπόνηση, εάν τρέπεται σωστά, γιατί η κλάση είναι και παράγωγο της διατροφής, της ζωής, του αν κοιμάται αρκετά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Να βγάλω το φίλο μου, τον κύριο καθηγητή, τον επιστήμονα, να μου πει γιατί, βεβαίως, από πού προκύπτουν αυτές οι θλάσεις. Πώς μπορούν να προκύψουν αυτές οι θλάσεις, οι επαναλαμβανόμενες για έναν αθλητή. Ναι, το ξέχασα να το πω, να βγει να μας πει δύο κουβέντες. Δεν είναι. Επιστημονικές. Δεν είναι, Γιώργο, πάμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι στο Ποσειδόνιο, μισή ωρίτσα λίγο να κάνουμε ό,τι παίζουμε. Εδώ μιλάμε για επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Με καθημερινές προπονήσεις, με εντάσεις, με σπριντ, με χιλιόμετρα, πρέπει να είστε άψογος. Να προσέξεις τι τρως, να προσέξεις αν πίνεις ή όχι, πόσο κοιμάσαι, όλα αυτά. Και ο Ελ Καντουρί τώρα είναι το σκαρί το περισσότερο. Είναι το σκαρί μαζί με τις συνήθειές του. Δεν ξέρω τι είναι. Βλέπουμε το αποτέλεσμα ότι είναι λίγο πολύ σκάνδαλο κατ' εμέ που αυτό το παίκτης είναι πιανή φέτος την 6η χρονιά στον ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει. 6η χρονιά ο Ελ Καντουρί και συμβόλαιο και του χρόνου. Δεν. Πραγματικά, σκόντα κύριε ψηλά, πάμε παρακάτω. Ναι, όντως. Το θέμα είναι τώρα. Έτσι. Ό,τι για να πούμε θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή εναντίον μας, οπότε πάμε παρακάτω, ναι. Και δύο χρόνια ακόμα θα φτάσει τα χρόνια του Κούδα και του Σαράπη. Και του Παρίδη και του Ασλανίδη. Εντάξει, τώρα για να μην κορυδευόμαστε και εμείς κορυδεύουμε τον κόσμο, ήταν τεράστιο λάθος η ανανέωσή του. Τουλάχιστον εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου, που ακόμα και όταν ανανέωση ήμουν αντίθετα προς αυτή την εκτέλεση. Το ερώτημα που έχει τώρα τον κόσμο δεν είναι ο Ελ Καντουρί, γιατί λίγο πολύ το περίμενε και ο κόσμος. Αν διαβάσει κανείς τα σχόλια, ένας δεν έπεσε από τα σύννεφα. Όλοι περίμεναν τραυματισμό, μακάρι να μην ερχόταν, γιατί δημιουργήθηκαν και οι προσδοκίες του καλοκαίρι. Και έχω πει από λίγες εβδομάδες ότι πήγε στην Ιταλία σε ένα ειδικό κέντρο να εντοπιστεί το πρόβλημα, έκατσε και μια εβδομάδα, αλλά δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Ποιο είναι λοιπόν το ερώτημα που έχει τον κόσμο? Πότε θα φύγει ο ψηφιακός, ο καινούριος? Ο ΠΑΟΚ λέει άμεσα. Εγώ το άμεσα του ΠΑΟΚ δεν το εμπιστεύομαι. Θα περιμένω να δω και μετά θα πάρω θέση, γιατί όταν το άμεσα με τον Πίσε Βαρ έχει γίνει και αυτό σύριαλ, άλλη τρελή ιστορία κι αυτή, με τον Πίσε στα 100 χιλιόμετρα στο Άμστερνταμ και μέρα με την ημέρα να λεπτομέρειες, να τελικές λεπτομέρειες, να βρισκόμαστε κοντά, να περιμένουμε, να δεν περιμένουμε. Το άμεσα του ΠΑΟΚ για τον Φόρ το δέχομαι, το ακούω. Δεν μπορώ να το πάρω de facto και να πω Γιώργο, άμεσα θα έρθει ο επιθετικός στον ΠΑΟΚ. Απλά καταγράφουμε τι λέει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να έρθει άμεσα, γιατί δεν είναι, το γυρνάω λίγο πίσω, το timing, μάλλον δεν είναι η πώληση του Τσόλα αυτή καθ' αυτή, είναι το timing. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Ένας πρώτος τελικός πριν φύγει καν ο Ιούλιος. Για γόητρο, για prestige, για εκατομμύρια ευρώ από το conference, για το πώς θα διαχειριστεί ο Λουτσέσκου μια χρονιά
χτύπα ξύλο να μείνει και η Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είναι τώρα σε αναζήτηση με δικούς, δύο εβδομάδες πριν. Προκύπτει το ερώτημα, γιατί αφού ήταν φως φανάρι ότι ο Σόλα κάποια στιγμή θα φύγει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει προκύψει να φέρει τον αντικαταστάτη του και μετά να πουλήσει τον Σόλα. Ούτε γάτο τη ζημιά. Μπορεί και να πανηγυρίζαμε τώρα. Τώρα, μια και λέμε για επιθετικούς, μια και λέμε για φορ, πριν από λίγο η Τσβόλε ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Απόστολου Βέλιου. Για δύο χρόνια, ένα συν ένα βασικά. 30 χρόνων ο Απόστολος Βέλιος έμεινε ελεύθερος από τη Λαμία. Εγώ δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ καλό παίχτη το Βέλιο. Δηλαδή, ήθελα να τον βλέπω σε μία από τις πέντε πρώτες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, πάει Ολλανδία. Ο Βέλιος έκλεισε στη Τσβόλε. Μια χαρά η Ολλανδία. Καλή επιτυχία στον Απόστολο. Ναι, ναι, ναι. Πρωτάθλημα που προσφέρεται για γκολ και να κάνει τη διαφορά. Από Αναστασίου και Μαχλά μέχρι Παυλίδη που σήμερα θα τον έχει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο. Πολύ πολύ επιθετική. Είναι το πρωτάθλημα που προσφέρεται για νούμερα, όπως προσφέρεται και το Σκοτσέζικο για τον Τσόλακ. Ο Γιακουμάκης, πού τα βάζει τα γκολ, πού τα βάζει τα γκολ ο Γιακουμάκης? Σκωτία. Σκωτία για αυτός. Είναι πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας, δεν είναι Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, αλλά είναι στη δεύτερη κατηγορία. Όπως και να το κάνουμε. Πόσο δίνει Σκωτία, Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τετάρτη, πόσο έχουμε, 6 Ιουλίου, 13 και 24. Πόσο δίνει πρώτο σκόρερ Τσόλακ του χρόνου, για πες, στη Σκωτία? Καλό το ερώτημα. Και όταν θα βγουν οι αποδόσεις, δεν ξέρω, θα πάει πρώτα να τελειώσει η μεταγραφή. Ναι, ναι. Και τυπικά, εγώ θα βάλω 10 ευρώ, να ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή τώρα με την Countebeat και την Wraith Rovers και τις άλλες ομάδες, γιατί έχουμε τη Celtic και έχουμε τη Rangers, που και που έχουμε άλλες μια-δυο ομάδες που ξεπετάγονται και οι υπόλοιπες είναι συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Μην πάμε τώρα στο Κύπρο Σκωτίας, εκεί να δεις κλάμα. Όλα και επειδή είναι καλός φορ, μπορεί να πετύχει, λέω εγώ, 20 goal plus. Για να δούμε. Να δούμε τις αποδόσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα, γιατί τώρα έχει έναν φορ, ο οποίος έχει ένα θεματάκι, ευτυχώς θα πω εγώ Γιώργο, φαντάζομαι έχει θέμα σοβαρό ο Ολιβέρα, τύπα ξύλο. Ναι. Φαντάζομαι. Ευτυχώς δεν έπαθε το παραμικρό πέρα από έναν μόλοπα και έναν πόνο, λογικό είναι, αλλά πάω έχει έναν φόρο, που και φτάνει διακοπές και πρέπει να κάνει διακοπές γιατί δεν σταμάτησε καθόλου, πριν από 3 μέρες, 4 σταμάτησε την μεσογειακή ομάδα, το πήρε στερή και ο Πάοκ έχει έναν φόρο και σήμερα θα παίξει πολύ φόρο λογικά. Ποιος θα παίξει? Δεν είναι σοβαρή πρόσθεση. Ποιος θα παίξει, ποιος θα είναι? Κοίταξε, δεν έχουμε. Τι μπορούν να παίξουν, μπορεί να παίξει ο Τζίμας. Ο Τζίμας, ναι. Μπορεί να παίξει ο Κουαλιάτα. Κουαλιάτα. Μπορεί να παίξει, ποιος να παίξει, δεν νομίζω να μπορεί να παίξει ο Αντρίγια. Ο Κουαλιάτα που είναι δεκάρι, δεν έχει πολλές επιλογές. Εκεί αριστερά τον πάει ο Λουτσέσκου. Ο Τάτα δεν νομίζω να παίξει εκεί, να παίξει στην περιοχή, δεν. Αν και χθες τον έβαλε πιο μπροστά για πρώτη φορά δεκάρι, τα λέγαμε και μαζί. Τώρα που είπες για τον Τάντας, προχθές σε ένα φιλικό στο πρωτοδεύτερο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, κάποια στιγμή κάνει ένα πλάνο η τηλεόραση μόνο φάτσα και βλέπω, λέω, αυτό το παιδάκι, λέω, είναι ballboy, τώρα είναι απ' έξω. Ποιο είναι αυτό? Και μετά το... Είναι φοβερός. Εσύ, και βλέπω, λέω, πώς είναι αυτός ο 15χρονος. Αυτός από την τηλεόραση, επειδή εγώ έπαθα το σοκ με τον Ζίφκοβιτς πριν κάνα δίμηνο, ας πούμε, που τον είδα στα 2 μέτρα και νόμιζα ήταν παιδάκι που ήρθε να παίξει εκεί στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι, άμα δούμε τον Τάντας στα 2 μέτρα, εσύ που τον έχεις δει, ας πούμε, ή στο δρόμο, θα πούμε αυτό πάει σχολείο. Όχι, εμείς βλέπουμε τις γωνίες μου και ο μπαμπάς του. Από τη γωνία. Φίλε. Τι θέλετε με τον γιο μου ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, ωραίος είναι. Είναι ένα κοντρολαρισμένο 6-8. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από ανάγκη δεκάρι στην προπόνηση και σήμερα στο φιλικό. Μάλλον γιατί Φιλίπε Σοάρες και Ελκαντουρί έχουν πει την πρώτη μέρα είναι τα δεκάρια του Λουτσέσκου στην Ολλανδία. Εχθές ο Μαροκινός μετατοπίστηκε την κορυφή της επίθεσης. Άρα υπήρχε κενό στο 10. Και επειδή υπάρχει πλειάδα παιχτών στο 6-8. Από τη στιγμή που γύρισε και ο Κούρτιτς, είναι και ο Σβάμπ, είναι και ο Τσικάρας, είναι και ο Ακούστο, μετατοπίστηκε ο Ντάντας στο 10. Νομίζω μπορεί να προσφέρει και εκεί, αν και θεωρώ ότι του ταιριάζει περισσότερο εκεί το 6-8 και του αρέσει ενδεχομένως και το ίδιο να έχει περισσότερο χώρο μπροστά του για να κοντρολάρει
το παιχνίδι. Θα δούμε λοιπόν, είναι καλό ερώτημα το ποιο θα αγωνιστεί σήμερα φορ, αλλά το βασικό είναι ο ΠΑΟΚ να φέρει τον αντικαταστάτη του Τσόλακ άμεσα. Και το έλεγα νωρίτερα και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, εγώ μπορώ να δεκτώ ότι δεν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να το κλείσει σήμερα αύριο. Δεν είναι πάμε στο περίπτωση να πάρουμε δύο πακέτα τσιγάρα και σοκολάτες, αλλά στην πρώτη προπόνηση στην Ελλάδα, δηλαδή γυρνάει ομάδα Κυριακή απόγευμα, γύρω στις 4. Θα δώσει ρεπό δύο μέρες η Κάζο ο Λουτσέσκου. Την επόμενη μέρα που θα επιστρέψει ομάδα στην 9 Μεσημβρία, πρέπει να υπάρχει εκεί ο φως. Εάν δεν υπάρχει, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω μετά. Έχω ένα ακροατή. Δεν είναι το βαρύ κατάσταση. Έχω ένα ακροατή. Δεν είναι το βαρύ. Φίλο του ΠΑΟΚ μας ακούει και βγάζει κάποιες τάσεις έτσι διαστροφικές. Ο Καντουρί είναι 100% σίγουρο ότι έχει θλάσει. 100% δεν είναι, αλλά είναι 95. Mm-hmm. 98. Τώρα περιμένουμε την επιμηγορία. Αν είναι μια εβδομάδα εκτός, αν είναι δύο, αν είναι τέσσερις. Είναι αυτό που λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μήπως και δεν. Εγώ δεν έχω ελπίδα άλλη. Mm. Η ελπίδα είναι όντως πεθαίνει τελευταία, αλλά εγώ δεν έχω άλλη ελπίδα. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Η πώληση του Τσόλακ, τα λεφτά που ήθελε ο ΠΑΟΚ, λίγο πολύ κάνει τράμπα με τα λεφτά που έδωσε στη ΡΙΕΚΑ. Θα το δημόμαστε για λίγα πράγματα τον Τσόλακ, για τον γκολ που έβαλε στο Καραϊσκάκη ασφαλώς, πάρα πολύ για το γκολ που έχασε με τη Μαρσέη, και ως 81-82 και ανέβαλε την μπάλα στα δίχτυα, ποιος ξέρει σε ένα δεκάλεπτο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει και την ανατροπή, να πάρει την πρόκριση. Δεν κόλλησε, δεν έδωσε δικαιώματα. Καλώς ήθελε να πάει στη Rangers, καλώς το ΠΑΟΚ έκανε διαπραγμάτευση και πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν έχουμε τον αντικατοπτάδη του, ποιος θα είναι. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ λέει άμεσα θα βρεθεί και θα έρθει στην ομάδα. Και το άλλο θέμα είναι ότι ο Νάρη... Σέργιο, σε χάσαμε. Κάτι έκανες με το μικρόφωνο. Δεν σε ακούμε καλά. Μ' ακούς τώρα, τώρα. Ναι. Ωραία. Ο Νάρη λοιπόν, σήμερα, αύριο, θα είναι... στην Ολλανδία, άλλωστε κοντά μένει στη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Ανήκει ακόμα και τώρα. Ντίσσελντορφ είναι μία ώρα δρόμος. Θα πάει άνθρωπος στο ΠΑΟΚ, θα τον φέρει. Γιατί ο ΠΑΟΚ ανεβάζει όπως προκύψει την προσφορά του, τόσο όσο χρειάζεται για να πει η Φορτούνα το ναι. Άρα... Δεν έκανε πίσω η Φορτούνα. Άρα με το... Ο ΠΑΟΚ έκανε λίγο πίσω. Περιμέναμε το Winbank, ας πούμε, από το κινητό της Μαρίας θα γίνει. Θα φύγει από Σκωτία, θα έρθει η Ολλανδία ή η Ελλάδα μάλλον και θα φύγει κατευθείαν ο Νάρη που είναι. Ολλανδία θα πάει. Μέσω Winbank. Τα λεφτά της. Ολλανδία. Mm-hmm. Ολλανδία. Αν θα κλείσει άμεσα. Που αυτό λένε στον ΠΑΟΚ ακόμα και εμείς την ημέρα. Κοίταξε. Mobile bank, από ό,τι δείχνει η ιστορία. Από ό,τι δείχνει η ιστορία, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιεστεί για να κινητοποιηθεί. Αν δεν πιεστεί ο ΠΑΟΚ, δεν κινητοποιείται. Τώρα η πίεση είναι η πώληση του Τσόλακ, η πίεση είναι ότι ο τραυματισμός του Ελκατουρί, που όσο και να μην τον έχουμε σε υπόλοιψη, τουλάχιστον εγώ και σε εκτίμηση ποδοσφαιρικά, ήταν μια λύση του προπονητή. Δηλαδή, αν αύριο είχαμε παιχνίδι με τη Λεύσκη, θα έβαζε ο Λουτσέσκου δεξιά τον Αντρίγια. Το 10 τον Ελκατουρί, αριστερά του Κουαλιάτα. Η Λέσχη, η οποία στο, λοιπόν, στο τελευταίο φιλικό έβαλε 5 χθες, έτσι, και 2 ο Ρονάλντο. Ναι. Είναι καλή ομάδα. Βασικά είναι ομάδα. Δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι μια ομάδα του Γιβραλτάρα, του Λουξεμβούργου. Ναι. Να πει ο ΠΑΟΚ ότι πάμε να κάνουμε εύκολα, δύσκολα. Είναι ομάδα και μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος όταν έρθει 21 Ιουλίου. Άρα λοιπόν η πίεση οδηγεί τον ΠΑΟΚ. Τον οδήγησε μάλλον να ανεβάσει λίγο την προσφορά, να κλείσει το deal με τον Άρη οριστικά. Η συμφωνία με τον παίχτη είναι δεδομένη εδώ και καιρό. Και πλέον το βάρος πέφτει στον επιθετικό. Εγώ ξαναβάζω στο κάδρο τον Μπίσεσβαρ, γιατί ο προπονητής τον ήθελε και χθες στην ομάδα. Όχι σήμερα, να έρθει χθες. Τώρα που κολλάει, που δεν κολλάει, δεν λένε πολλά από τον ΠΑΟΚ. Οι λεπτομέρειες λένε οικονομικής φύσεως. Mm. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ θα πιεστεί. Αυτές οι διαφορές θα λυθούν, νομίζω, άμεσα. Ωραία. Τώρα τι άλλο. Αυτά εν ολίγης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία στον κόσμο. Δηλαδή, αν υπήρχε μία φορά ανησυχία, τώρα υπάρχει ανησυχία επί τρία. Αλλά, όπως λένε και άνθρωποι της ομάδας, θα το παλέψει η ομάδα, είναι μαθητές. Έχει αδειξιότητες, αλλά για να πάμε και στο άλλο άκρο και να μην είμαστε τέρμα απεσιόδοξοι, υπάρχει το υλικό για να αποκλείσει τη Λέτσι και την επόμενη ομάδα και την μεθεπόμενη. Ο δικός μου καημός, χθες είναι Γιώργο και το κλείνω, ναι. Ότι
γιατί ο ΠΑΟΚ να μην αυξάνει τις πιθανότητες του να κάνει περίπατο με τη Λέσκη, έχοντας τον Άρεγε εδώ, τον Επιθετικό, τον Πίτεσβαρ, όλα τα κενά του, και να είναι στη φάση ότι πάμε έτσι και βλέπουμε. Εμένα με έχει κουράσει εδώ και χρόνια, νομίζω και τον κόσμο δεν έχει κουράσει, και θα πρέπει κάποια στιγμή λίγο να λειτουργήσει και αυτό καλύτερα. Έχοντας δει βέβαια βελτίωση στο κομμάτι αυτό, μην ξεχνάμε, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ πολλούς παίκτες και από ό,τι φαίνεται όλοι είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω διακρίνει κάποιον καινούριο και να σου πω, γιατί θα το έκανα και το ξέρεις, Γιώργο, ο Τάδε δεν μου φαίνεται τη προκοπής. Όχι, είναι όλοι παίκτες με ποιότητα, με φιλοδοξία, αλλά τα κενά δεν είναι αμεληταία, είναι σημαντικά. Μιλάμε για επιθετικό, μιλάμε για στόπερ, μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ, είτε στο 8 είτε στο 10. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε 7 παίκτες και δεν έγινε και τίποτα. Θα πάρει κι άλλους 3. Καμιά φορά είναι και ποιος θα πάρει. Αν σου λείπει ο τερματοφύλακας, ο στόπερ, ο χαφ και ο επιθετικός, εάν έχει πάρει τους γύρω-γύρω δεν είναι και πολλά. Να. Θα το δούμε, εδώ είμαστε. Okay. 8 για το φιλικό, θα τον από το Λίπερο. Χατζηδιάκος και Παυλίδης στην άλλη πλευρά. Νομίζω θα έχουμε και ευκαιρία να ακούσουμε. Σωστά, ναι. Να ακούσουμε τον ανάμεσα το Λίπερο, ένα από τους δύο τουλάχιστον. Θα ακούσουμε και Λουτσέσκου μετά. Ένα φιλικό που δείχνει πιο σοβαρό από τα φιλικά με την Go Ahead και την Groningen. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει χωρίς φόρο, δεν θα μπορούν να βγουν και πολλά συμπεράσματα αμέσως επιθετικά. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Να πεις εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Παίζει με μια ομάδα που αν είχα πει στο ρόστερ και την αξία των παικτών της, δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες της Go Ahead και της Groningen. Έτσι. Θα το δούμε 8 η ώρα, θυμίζω, και κλεισμένο το καιρό. Πας να σε ακούσει ένας που είναι στον δρόμο να γυρίσει πίσω. Δεν θα επιτραπεί ίσως στον κόσμο, το έχω πει 100 φορές, αλλά επειδή και χθες το απόγευμα φίλος του ΠΑΟΚ με τη σύζυγό του που ήρθαν στο Appleton, μου λέγανε ότι καλά που το είπες το πρωί, ήμασταν στον δρόμο για την προπόνηση, την πρωινή, και είπες ότι δεν είναι και η προπόνηση ομάδα, γυρίσαμε πίσω. Το ξαναλέω λοιπόν, δεν θα επιτραπεί κόσμος δυστυχώς στο γήπεδο σήμερα το απόγευμα στις 8. Ευχαριστούμε, Στέργιο.